Αυξημένα θα είναι και φέτος στην Πάτρα τα μέτρα ασφαλείας για την επέτειο δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου, με την τοπική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας να θέτει σε επιφυλακή τις τοπικές δυνάμεις, χωρίς ενισχύσεις από άλλες περιοχές, με επίκεντρο τις επιτηρήσεις στο πρώην παράρτημα του Πανεπιστημίου Πατρών στην Οδό Κορίνθου. Ο σχεδιασμός στοχεύει στην αποφυγή ενεργειών που μπορούν να ανεβάσουν την ένταση και να προκληθούν επεισόδια, ώστε οι εκδηλώσεις μνήμης να πραγματοποιηθούν χωρίς παρατράγουδα. Πάντως, το κλίμα είναι ανάλογο αυτού που επικράτησε εν ώψη της εκδήλωσης μνήμης για την εξέγερση του Πολυτεχνείου, με την έμφαση που δόθηκε δηλαδή στην τεταμένη σημερινή ατμόσφαιρα στον χώρο της εκπαίδευσης. Οι εκδηλώσεις μνήμης ξεκινούν από αύριο, καθώς στις 6 το απόγευμα ομάδες του αντιεξουσιαστικού χώρου έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση και ακολούθως πορεία αλληλεγγύης για τις καταλήψεις στο πρώην παράρτημα. Ενώ την Παρασκευή, ανήμερα δηλαδή της επετείου, έχουν προγραμματιστεί δύο πορείες, η πρώτη το μεσημέρι και η δεύτερη στις 6 το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Πάντα με σημείο συνάντησης των νεαρών το πρώην παράρτημα. Θυμίζουμε ότι έχουν συμπληρωθεί 11 χρόνια από την ημέρα εκείνη που στιγματίστηκε από τη δολοφονία του 15χρονου μαθητή Αλέξη Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό της ελληνικής αστυνομίας Επαμεινών Δακορκονέα στην περιοχή των Εξαρχείων.